When we make that sequel, motherfucker. Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τις δύσκολες ώρες. Εγώ είμαι η Ιωσήφινα Γρυβαία, εσύ ποιος είσαι? Εγώ θέλω να κρυφτώ κάτω από μια πέτρα και να μην ξέρει κανένας ποιος είμαι. Μετά από αυτό που σε έβαλα να κάνεις. Ναι, είμαι ο Θοδωρής Μητρόπουλος, by the way. αλλά το διαδώσε τόσο γίνεται. Ναι, είναι ο Θοδωρής, αφού του είδε το Baby Reindeer μετά από δική μου πρόταση. Φυσικά θα εντοπίζετε μια διαφορά στον ήχο, γιατί ηχογραφούμε από τα σπίτια μας, είτε να ηχογραφήσουμε κανονικά χτες στο στούντιο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσαμε λόγω απεργίας να φτάσουμε καν στο γραφείο, οπότε θα προσαρμοστούμε όλοι σε αυτή τη διαφορά ήχου. Λοιπόν... Επίσης θα μπορούσε ο λόγος να είναι ότι πλέον δεν θα βγούμε από τα σπίτια μας, θα κρυβόμαστε στα σπίτια μας και δεν θα βγούμε. Μετά από αυτό που πάθαμε. Μετά από το Baby Reindeer. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το Baby Reindeer, το οποίο αυτή τη στιγμή τώρα που ηχογραφούμε είναι στο νούμερο 1 του Netflix. Και είναι γενικότερα στα top 10, στο top 10 το παγκόσμιο του Netflix. Πριν δύο μέρες νομίζω ήταν στο 7, αλλά έκτοτε έχει ανέβει στην κατάταξη. Δεν έχω δει αυτή τη στιγμή που είναι, πάντως οδεύει στην κορυφή. Χτες που το έδαγω, νούμερο 1 ήταν πάντως στις σειρές. Εννοείς το δικό μας, τέλος πάντων. Α, όχι, το δικό μας, ναι, εγώ σου λέω για το παγκόσμιο. Οπότε, ναι. Είναι μία νέα παραγωγή του Netflix, την οποία έχει γράψει ένας κωμικός, ο οποίος αρχικά την είχε, ήταν μέρος, ξεκίνησε ως παράσταση στο Εδιμβούργο, στο Fringe Festival του Εδιμβούργου. Ένα one man show ήταν αυτό από ό,τι κατάλαβα, έτσι, δηλαδή... Ήταν αυτός και μας τα έλεγε. Ναι, και μετά, επειδή άρεσε πάρα πολύ εκεί η παράσταση, πήγαν εκπρόσωποι του West End και του είπανε Richard Gadd λέγεται ο άνθρωπος, Richard, θέλεις να κάνεις την παράσταση στο West End? Και είπε ο άνθρωπος, κοιτάξτε, είναι μια παράσταση που με δυσκολεύει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω όχι στο West End. Οπότε πήρε τα μπουγαλάκια του και το ανέβασε και στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος, το 19. Από το 20 και μετά μπήκαμε όλοι σπίτια μας μαζί και ο Richard Gadd, οπότε ενώ όλοι μαζί συλλογικά. Οπότε άρχισε να αναπτύσσει... Όχι στο ίδιο σπίτι, ναι. Που θα μπορούσαμε βέβαια να μας το δει σπίτι με τον Richard Gadd, γιατί θυμάμαι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν άλλη φάση με τον COVID. Δηλαδή, επέτρεπαν αυτά τα bubbles τα λεγόμενα, που νομίζω ότι ήταν από. Ήταν και έως 4 άτομα, κάτι τέτοιο. Οπότε θα μπορούσες, αν ήξερες τον Richard Gadd, να είσαι στη φούσκα του Richard Gadd και να είσαι στο σπίτι του. Anyways. Και ανέπτυξε το συγκεκριμένο πόνημα, ας πούμε, σε μορφή σειράς. Που την έκανε pick από το Netflix και the rest is history. Λοιπόν, τι αφορά η συγκεκριμένη ιστορία. Εάν είστε κάτω από μια πέτρα και εσείς όπως και ο Θοδωρής και δεν έχετε δει τίποτα σχέση με αυτή τη σειρά. Εγώ for the record θέλω να πω αυτό. Πες το. Έτσι, σαν backstory, ότι ψάχναμε, συζητάμε με την Σφύρα να δούμε γιατί θα μιλήσουμε αυτή τη εβδομάδα, τι θα ασχοληθούμε κτλ. Λέγαμε το ένα, λέγαμε το άλλο κτλ. Μου πετάει κάποια φάση. Εγώ πάντως, for the record, έτσι απλά το αναφέρω, έχω δει όλο το Baby Reindeer. Και στην αρχή νόμιζα ότι με κοροϊδεύει. Λέω, τι είναι το Baby Reindeer, τι είναι αυτό. Γιατί τι μου το αναφέρεις καν, ναι. Τι είναι αυτή τη λέξη που μου λες, δεν καταλαβαίνω. Είναι κάποιο παιδικό, δεν καταλαβαίνω τι είδες και γιατί με νοιάζει. Ενώ με νοιάζει, ελεύθερα, αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί που κολλάει συζήτηση. Και είναι σε φάση. Κοίτα, πάντως έχει πολύ μεγάλο. Ενώ συζητείται έχει έχει γίνει ψιλοσάλος για την ακρίβεια, μου είπες. Και λέω εγώ, ποιος άλλος, παιδάκι μου. Και μπαίνω στο Twitter, που είναι το πρώτο μου έσκητο. Πάντα όταν θέλω να ψάξω κάτι, δεν μπαίνω Google, δεν γκουγκλάρω. Ποτέ. Μπαίνω στο Twitter, ψάχνω αυτό που θέλω, μόνο σε αυτούς που ακολουθώ. Για να δω αν αυτοί που ακολουθώ έχουν γράψει κάτι. Δεν έχει γράψει κανένας τίποτα. Κανένας άνθρωπος που ακολουθώ δεν έχει γράψει γι' αυτό. Οπότε λέω να σου πω κάτι, με κοροϊδεύεις. Τι είναι αυτό το πράγμα στο οποίο αναφέρεσαι, μπορείς να μου εξηγήσεις. Τέλος πάντων, είναι από αυτά τα πράγματα που συμβαίνει κάποιες φορές, προφανώς. Μιλώντας για bubbles προηγουμένως. Ακριβώς, ναι.
Είναι και λίγο επικίνδυνα οι φούσκες μας στα social. Σίγουρα δεν είναι επικίνδυνος προς το να μην ξέρεις το reindeer. Είναι όμως από άλλες απόψεις. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση για ένα άλλο podcast. Ακόμα μια φίλη η οποία ακολουθεί επικίνδυνες πάρα πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορεί να τους βλέπει, διαφωνεί, δεν γουστάρει κτλ. Απλά για να έχει μια μεγαλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Το έκανα και εγώ στο. Το έχω σε ένα βαθμό που να αντέχω, okay, στο Facebook αυτό. Έχοντας δει ένα ντοκιμαντέρ που λέγανε διαφορετικοί ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να μην σε τσακίσει τελείως ο αλγόριθμος και σου δημιουργεί άλλη πραγματικότητα. Είμαι σε φάση, OK, ας κάνω unblock αυτούς τους 5 ανθρώπους που δεν θέλω να τους βλέπω. Αλλά OK, με άλλες απόψεις τελείως και λοιπά. Αλλά είναι τι capacity έχει και το στομάχι σου, Θα σου πω λίγο. Εγώ τα ακούω όλα αυτά πάρα πολύ, αλλά αυτό που κάνω εγώ πάρα πολύ συνειδητά είναι ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου να έχω μια σφαιρική εικόνα του τι συμβαίνει στα social. Μου είναι πλήρως αδιάφορο. Ακολουθώ αυτούς που θέλω να ακολουθώ, έτσι κι αλλιώς μπαίνω λίγο στα social, όπως έχεις καταλάβει. Και απλά έχω απόλυτη συνέστηση του ότι είναι ένας πολύ μικρός κύκλος. Δηλαδή, έχοντας απόλυτη συνέστηση αυτού του πράγματος. Είναι και αυτό μια λύση, ναι. Κατάλαβες. Είναι κάτι άλλο. 24, θα μπω στο News 24 2-3 φορές τη μέρα, θα δω τι έχει συμβεί στον κόσμο. Αν είναι κάτι σημαντικό, θα υπάρχει εκεί πέρα. Ισχύει. Κάποιο τρόπο, ναι. Και θα κάνω τη ζωή. Δηλαδή, ξέρεις, άμα συμβεί κάτι σημαντικό στον χώρο του entertainment, θα μου έρθει ένα mail από το Variety που θα μου το λέει, εκτός από το Baby Reindeer για κάποιο λόγο. Αλλά κατάλαβες. Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η ισορροπία που έχω βρει για να έχω την ψυχή μου, γιατί δεν μπορώ να λέω. Ναι. Οπότε τέλος πάντων αυτή είναι η συναρπαστική ιστορία του πώς... Και αποφασίσαμε να το δει, δηλαδή να το δω. Είπε ο Θοδωρής ότι εγώ μπορώ, προλαβαίνω να το δω για να κάνουμε σήμερα το επεισόδιο. Στην αρχή λέω εντάξει κύριε παιδί μου, να δω κάνα δύο επεισόδια λίγο να το συζητήσουμε, αλλά όταν κατάλαβα ότι είναι μικρό στην πραγματικότητα λέω όχι θα το ξεπετάξω και ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου. Κάποια στιγμή. Παιδιά, έλαβα ένα μήνυμα. Θα σας πω ακριβώς. Αυτό έψαχνα και εγώ τώρα. 8:39 χτες το απόγευμα, που μου έλεγε κυριολεκτικά, μου λέει: θέλω να ξεριζώσω τα νύχια μου με το reindeer, σας μισώ όλους. Αυτό ήταν το μήνυμα, το πρόκλητο. Αυτή ήταν η αντίδρασή μου. Αυτή είναι η αντίδρασή μου και μάλιστα στην αρχή, δηλαδή τύπου πρέπει να είχα δει ένα επεισόδιο. Ναι, νομίζω καν, ας πούμε. Αυτό περιγράφεις πάνω κάτω. Κάποια στιγμή λίγο παρακάτω, τη στέλνω. Τελείωσα το τρίτο επεισόδιο και ειλικρινά δεν τολμώ να σκεφτώ γιατί έχει άλλα 4. Δηλαδή, ναι. Που να φανταζόμουν. Που χαχα, εγώ τον προειδοποίησα. Ναι, μου προειδοποίησε για το τέταρτο. Δεν τα προειδοποίησε μόνο το τέταρτο, είναι η αλήθεια, δεν ήμουν καθόλου έτοιμο. Όχι. Ας πούμε, λοιπόν, θα πω εγώ μια σύνοψη του τι αφορά το show και κάποια στιγμή όντως θα αρχίσουμε τα spoilers γιατί δεν έχει και πολύ νόημα να μην. Καθότι η σειρά καταπιάνεται με θεματικές πάρα πολύ σκληρές που αν προσπαθήσουμε να τις κάνουμε λίγο, να τις υπονοήσουμε, δεν θα βγάλει καν νόημα το επεισόδιο. Ναι, όχι, κάπως επειδή... Ναι, θα το συζητήσουμε πιο μετά αναλυτικά αυτό, αλλά ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα που κάνει η σειρά είναι αυτό ακριβώς, το πώς σου λέει στη μέση. Τι ακριβώς είναι αυτό που αφορά εν τέλει. Ναι, ακριβώς. Και κάπως αλλάζουν τα πάντα εκεί πέρα, οπότε ναι. Ας πούμε όμως για αρχή ότι ο Γκάντ, ο κωμικός λοιπόν, έχει κωμικός σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Είχε γράψει το συγκεκριμένο έργο που κατέληξε να είναι και σειρά με βάση μια προσωπική του εμπειρία. Όπου καθώς προσπαθούσε ας πούμε να ανεληχθεί στην κωμωδία, σέρβιρε κιόλας, ήταν και μπάρμαν ας πούμε σε μία pub. Εκεί λοιπόν μια μέρα είχε εξυπηρετήσει μία γυναίκα έτσι λίγο μεγαλύτερης, από τον ίδιο εννοώ, λίγο μεγαλύτερη έτσι, με το πιο γάργαρο γέλιο που είχε ακούσει ποτέ, την είχε δει έτσι λίγο στεναχωρημένη, οπότε το τσάι που του ζήτησε δεν την άφησε να το πληρώσει. Ξέρω εγώ, it's on the house, it's okay. Αυτό που δεν μπορούσε να προβλέψει σε εκείνη τη φάση ήταν ότι η συγκεκριμένη ήταν μία στόκερ, αλλά στόκερ εννοώ σε σημασμένη. Δηλαδή δεν serial είναι... stalker. Ακριβώς. Επαγγελματίας stalker. Από τις καλύτερες του επαγγέλματος. Από τις πολύ καλές, θυμασμένη πραγματικά, δηλαδή την είχε γκουγκλάρει. Εν τέλει είδε ότι η γυναίκα αυτή την είχαν μαζέψει και για άλλες περιπτώσεις. Η οποία κατέληξε μετά από αυτήν την ευγενική του κίνηση να πάθει μόνη με εκείνον. Εκτός ότι πήγαινε συνέχεια στο μαγαζί για να τον δει. Διαρκώς καθόταν εκεί σε όλη τη βάρδια και τα λοιπά, κατέληξε να του στείλει νομίζω περίπου 41.000 emails
τα οποία υπέγραφε κιόλας κάθε φορά «Send from my iPhone», μέχρι βέβαια νωρίς βασικά αυτός κατάλαβε ότι η γυναίκα αυτή δεν είχε iPhone. Οπότε μέσα σε όλη την κατάσταση της ψυχικής υγείας της, δηλαδή ήταν και αυτό ένας αστερίσκος, ότι παριστάνει ότι έχει και iPhone εκτός των άλλων. Μέσα στα όλα ψέματα του «ξέρω τον τάδε, ξέρω τον τάδε» κτλ. Ήταν ναι. Ότι... ναι, έρχεται και από το iPhone. Έρχεται και από το iPhone. Η συγκεκριμένη άρχισε κιόλας να έχει μία... είχε έναν κόσμο στο κεφάλι της, ας πούμε, σύμφωνα με τον οποίο ήταν κάποιο τύπου ημισχέση του. Στην αρχή χωρίς να της δώσει και κάποιο πάτημα πέραν της ευγένειάς του. Ενώ θέλω να πω με αυτό ότι δεν είχαν κάποια ερωτική συνέβρεση, δεν ξέρω, ένα φιλί, ένα πιες το χέρι, κάτι, τίποτα. Δεν είχαν πει ότι είμαστε μαζί, κάτι τέτοιο. Στο μυαλό της όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Είχαν και στενή πάρα πολύ σχέση. Και αυτό τελικά διωγγώθηκε σε μια κατάσταση που ταλάνιζε τον συγκεκριμένο άνθρωπο στην αληθινή του ζωή, πέραν της σειράς ενός στο Netflix, για χρόνια. Δηλαδή δεν μπορούσε να φέρει βόλτα τη συγκεκριμένη γυναίκα και, πώς να πω, την αλυσιδωτή αντίδραση που η παρουσία της έφερε στη ζωή του σε πολλά επίπεδα, κυρίως σε προσωπικό αλλά όχι μόνο, φυσικά και επαγγελματικά επηρεάστηκε και με πολλούς τρόπους επηρεάστηκε, για πολλά χρόνια. Και είχε απευθυνθεί στην αστυνομία, αλλά και εκείνοι ήταν κάπως ανήμποροι να τον βοηθήσουν. Όχι γιατί δεν θα μπορούσαν στα αλήθεια να κάνουν κάτι εάν είχαμε σοβαρούς νόμους για αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο το να μην υπάρχουν σοβαροί νόμοι για αυτά. Είναι γενικότερο. Όπου ουσιαστικά ήταν σαν να του λένε ότι κοίτα, άμα δεν σου κάνει όντως κάτι, να σου επιτεθεί μέσα σε αυτά τα email, να σε απειλήσει ενδεχομένως έτσι ανοιχτά, εμείς δεν μπορούμε απλά να τις κάνουμε τι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε καν το περιθώριο, τους πόρους, τον χρόνο, να αφιερώσουμε, ας πούμε, χι χρόνο που θα χρειαστεί για να ακούσουμε τα 50 ηχητικά μηνύματα που σου έχει αφήσει, για να δούμε αν μέσα σε αυτά λέει και κάτι απειλητικό, μπάς και τη μαζέψουμε έτσι. Οπότε, αυτή είναι η εικόνα. Είναι η κλασική μέθοδος του, άμα δεν σου κάνει κάτι δεν μπορούμε εμείς να τη μαζέψουμε, οπότε πότε να κάνει κάτι για να εμπλακούμε. Ισχύει απολύτως αυτό. Ισχύει και για την Ελλάδα ότι, δηλαδή, ναι, πρέπει όντως κάτι να γίνει που το γίνει, έχει άλλα κριτήρια για την αστυνομία. Όταν λέμε γίνει δεν εννοούμε όντως να σου στέλνει κάθε μέρα από 5 μηνύματα. Αυτό δεν είναι για την αστυνομία, έχει γίνει κάτι. Αυτό είναι έχεις λάθει 5 μηνύματα. Οπότε ο άνθρωπος αυτός... όταν απευθύνθηκε στην αστυνομία δεν βρήκε το δίκιο του και γενικότερα θα συνέχισε αυτό το πράγμα να γίνεται ξανά για χρόνια. Δηλαδή και το μέρος της αστυνομίας αυτό είναι μια κατάσταση μόνιμη. Πήγαινε έλα. Και αυτό που ουσιαστικά κάνει η σειρά είναι, και αυτό στο μέρος το spoiler free που έχουμε τώρα, είναι να παρουσιάσει πώς ένας άνθρωπος όπως ο Ρίτσαρντ, που δεν είναι, νομίζω είναι Ντόνι στη σειρά, ναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, δεν θέλω να πω συντηρεί ακριβώς, γιατί, πώς να πω, αν όταν είχε απευθυνθεί στην αστυνομία είχε λυθεί αυτό το θέμα, δεν είναι κάτι που το συντηρούσε. Παρ' όλα αυτά, έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι μέσα του έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνεξάρτηση από αυτή την... με αυτή τη γυναίκα και κάπως τροφοδοτεί αυτή τη προσοχή δικές του ανάγκες, χωρίς αυτό όμως βέβαια να σημαίνει ότι όντως δεν θέλει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να ξεφορτωθεί αυτό το βάρος. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, το ενδιαφέρον είναι μάλλον το πόσο πολλά πράγματα συνυπάρχουν σε αυτόν τον άνθρωπο και στη... στη ζωή του. Είναι πολύ περίπλοκο. Πολύπλοκη, μπράβο. Ναι, είναι πολύ... πάρα πολύ. Γιατί, ναι, είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ότι το τροφοδοτούσε ακριβώς. Όχι, αλλά ναι. δεν το τροφοδοτούσε κιόλας. Και έχει ενδιαφέρον το πώς, ας πούμε, εξερευνά λίγο... σαν, ας πούμε, σαν να δομεί με κάποιο τρόπο, όχι τόσο πολύ βέβαια, αλλά σε κάποιο βαθμό, ας πούμε, μου θύμισε λίγο και το I May Destroy You. Όχι μόνο... πολύ όχι ωραίο. Όχι μόνο θεματικά, αλλά κυρίως προς το... ναι, γιατί και εκείνο ήταν φτιαγμένο με έναν τρόπο που κάπως
αυτή την αναζήτηση, ας πούμε, του κεντρικού χαρακτήρα, στο τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μου και γιατί αντιδρώ έτσι και όλα αυτά τα πράγματα, τα έχει λίγο φτιαγμένα, μάλλον τα παρουσιάζει λίγο και σαν μυστήριο, σαν ένα... Είναι σαν ένα πολύ αγχώδες θρίλερ που προσπαθεί κάποιος χαρακτήρας να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί και γιατί. Οπότε, ναι, με αυτή την έννοια, γι' αυτό και θα μπούμε σε spoilers μετά, γιατί προσπαθεί λοιπόν για αυτός να καταλάβει γιατί ακριβώς έχει αυτή την ανάγκη να μπει σε αυτή την, όπως το έθεσες, αυτή τη σχέση συνεξάρτησης, ας πούμε, με αυτή την εμφανέστατα όχι καλά γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία θέση να είναι γύρω από ανθρώπους γενικότερα, ας πούμε. Έχει αναφερθεί σε συνεντεύξεις του στο αληθινό περιστατικό, στην αληθινή αυτή υπόθεση πάρα πολλές φορές και όχι μόνο με αφορμή τη σειρά στο Netflix, αλλά με αφορμή τη δημιουργία του θεατρικού του έργου, θεατρικού, ας πούμε. Και τονίζει, πολύ συχνά έχει τονίσει μάλλον, το ότι κάπως δεν τα βάζει με την Μάρθα. Μάρθα την ονόμαζε και στο έργο, Μάρθα την ονόμαζε και στη σειρά. Παρά τα βάζει με την πρόνοια που δεν φροντίζει το κράτος, ουσιαστικά που δεν φροντίζει ανθρώπους όπως η Μάρθα. Κάπως δηλαδή στο μυαλό του δεν είναι τόσο ευθύνη της Μάρθας, εφόσον το stalking όπως το βίωσε αυτός και όπως εκδηλωνόταν σε εκείνη, ναι, ήταν ας πούμε μια σύμπτωμα κάποιας διαταραχής. Αυτό το αντιμετωπίζει σαν ψυχική ασθένεια καθαρά, ναι. Και σου λέει ότι είναι ένας άρρωστος άνθρωπος και δεν έχει, γι' αυτό και είπα πριν, ας πούμε, δεν έχει, δεν πρέπει να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους την έννοια αυτή, όχι εννοώ, ναι. Έτσι ελεύθερα, πώς να το πω, είναι, γιατί έχει ένα πρόβλημα, δηλαδή είναι εμφανές ότι... Έχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει φροντίσει κάποιος από αυτούς που θα μπορούσαν να... Στη σειρά θα ανέπτυσε μια τέτοια, ας πούμε, παρασόσιαλ σχέση, πάντα θα έβρισκε να εγκυστρωθεί από κάποιον, γιατί το είχε κάνει και πριν και θα το ξανακάνει και μετά. Δηλαδή είναι εμφανές ότι χρειάζεται κάτι. Ναι, χρειάζεται κάποιο τύπου βοήθεια ειδικών. Ναι, δεν είναι απλά μια περίπτωση, θα τη βάλουμε τρεις μήνες στη φυλακή, ένα χρόνο ή όσο παίρνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και μετά... Θα έχει restraining order και ναι, τι θα έχει restraining order. Θα έχει συμμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο. Και τι έγινε, θα βρει κάτι άλλο να κάνει. Δηλαδή δεν πλύνεται κάπως έτσι το πρόβλημα. Οπότε ναι, το παρουσιάζει με αυτούς τους όρους, οπότε έχει ενδιαφέρον εκεί πέρα και την αποτυχία του συστήματος, αλλά ταυτόχρονα και το ρόλο που έπαιξε ο ίδιος. Δηλαδή εξερευνά πάρα πολύ το τι ανάγκη στον ίδιο, ας πούμε, κάλυψε αυτή η σχέση και είναι πάρα πολύ και με τον εαυτό του, ας πούμε, αυστηρός, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη. Ναι, είναι γιατί πολύ... δεν θέλει βασικά, έχει... και αυτό το έχει τονίσει, δεν ήθελε καθόλου να σηματοποιήσει τον χαρακτήρα του. Δηλαδή, όπως τον βλέπουμε να εκτιλήσεται μέσα και να εξελίσσεται μέσα στη σειρά, όντως γενικά είχε πει ότι δεν... το victim narrative, έτσι ο ίδιος το χαρακτηρίζει έτσι, δεν το ήθελε για το χαρακτήρα του, γιατί θεωρεί ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα... Η τέχνη όταν δεν ξέρουν οι θεατές με ποιανού το μέρος είναι πάντα, σε όλη τη διάρκεια, ας πούμε. Ναι, και το δικό του point of view είναι ότι γενικά η ανθρώπινη εμπειρία είναι ότι οι άνθρωποι γενικά είμαστε καλοί και έχουμε κάποια μέρη μας που είναι κακά και κάνουμε λάθη. Έτσι το βλέπει ο ίδιος και επίσης ήθελε να... Επειδή και δεν έχει απόλυτη το σάδικο, λέει, το stalking γενικώς στη μυθοπλασία έχει έτσι ένα sexy mystique. Ακόμα δηλαδή και σε... Ναι, βέβαια. Ακόμα και σε ιστορίες που το καταδικάζουν και πάλι ο τρόπος που γυρίζεται μια ταινία γύρω από αυτό ή... Ναι, πάντα έχει έτσι ένα allure λίγο διαφορετικό και ήθελε να κάνει κάτι ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή ήθελε να πάρει αυτό το trope και να το αναποδογυρίσει. Ναι, έχω μια ερώτηση να σου κάνω. Με τελώς ψυχολογικούς όρους, οπότε... Ναι. Θέλω να μου πεις, αυτά τα επεισόδια πριν φτάσεις στο τέταρτο ή τρίτο, ναι.
Γιατί είχες ήδη αυτή την αντίδραση και μετά θα παράσουμε στο spoiler section γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Αλλά ας πούμε αυτό το θα βγάλω τα νύχια μου, είπες θα βγάλω τα νύχια μου. Και εγώ του είπα ναι. Όχι είναι ήδη πολύ μασημένα, μην τα βγάλεις. Ναι, σωστό. πολύ σωστή τέτοια. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα τι συνέβη. Ίσως δεν ξέρω κάποιο κωμικό του show το οποίο εκτροχιάστηκε από την παρουσία της. Ίσως κάτι τέτοιο να ήταν. Επειδή γενικά ούτως ή άλλως με την ιδέα του public speaking δεν τα πάω καλά. Το να βλέπω κάποιον άνθρωπο να καταστρέφεται μπροστά σε κοινό σε ζωντανό χρόνο είναι, ξέρεις, πολύ triggering. Αλλά πέρα από αυτό γενικότερα, δηλαδή αυτή η συνεχής παρουσία κάπως με έκανε να θέλω να, πώς να το πω ρε παιδί μου, να αρχίσω να ξύνομαι, να πετάξω πράγματα από πάνω μου, δεν ξέρω. Άρα σε έκανε να νιώθεις κάπως πνιγμένος, κάπως αμήχανα. Ναι. Ναι, αλλά σου άρεσε ή όχι, ή δεν ήξερες σε εκείνη τη φάση ακόμα? Α, δεν ήξερα, το βρίσκα πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο. Δηλαδή το παρακολούθησα όλο, το βρίσκω. Κοίτα, θα σου πω στην πραγματικότητα. Νιώθω ότι περισσότερο το βρίσκω ενδιαφέρον παρά όντως επειδή μου κάτι που είναι το φανταστικό ή κάτι τέτοιο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον σαν κομμάτι, σαν ψυχολογικό κομμάτι και σαν. Στα ζητήματα που βάζει, πώς να το πω. Δηλαδή, σαν θέαση έχει σίγουρα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι και καιρός που το Netflix έχει να κάνει μια αγγλόφωνη παραγωγή που να κερδίζει το ενδιαφέρον με τέτοιο τρόπο, όπως αυτό που περιγράφεις και μιλάω για σειρά. Ναι, που να, μπράβο, ναι, που να είναι ένα πράγμα που δεν είναι απλά, ξέρεις, ένα αισθητικό αντικείμενο κτλ. Κτλ. Απλά είναι, θα βάλουμε τώρα κάποια θέματα στο τραπέζι για να κουβεντιάσουμε για... Ναι, δεν κάτι, είναι ότι δεν είναι. Δηλαδή και το Ripley, ας πούμε, το οποίο σα το είχαμε προτείνει και καλά είχαμε κάνει τελικά, γιατί όταν το είδαμε, είναι όντως πολύ ωραία σειρά. Δεν είναι ότι δεν έχει θεματικές ή δεν καταπιάνεται με πράγματα σοβαρά σε την κεφαλαία το σίγμα, ας πούμε. Καλά, αν κάτι δεν καταπιάνεται, είναι άλλο τύπο. Το νόημα να το δεις, ναι, αλλά καταλαβαίνετε πώς το εννοούμε τώρα εδώ. Αυτό είναι περισσότερο ένα πράγμα που έχει φτιαχτεί για να γραφτεί. Για να γίνουν τέτοιες συζητήσεις και να γραφτεί ένα κείμενο του στυλ, τι σημαίνει όταν συμβαίνει το τάδε και δηλαδή... Και είναι πραγματικά αυτό που λέμε character study. Μιλάμε αυτό είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή είναι ο ορισμός του character study. Και έχει ενδιαφέρον ότι όντως, επειδή μου συνέχεια γυρνάει σε αυτόν με κάποια έννοια, δηλαδή θυμόμουν τώρα πριν που το συζητάγαμε αυτό, ένας διάλογος που μου έμεινε ήταν... όταν υπάρχει ένας τσακωμός τέλος πάντων σε μια σχέση του αυτού νου, που λέει τι θες να με χωρίσεις, ξέρω εγώ, λόγω της Μάρθα, και η απάντηση που λαμβάνει είναι όχι, because of you, όχι because of Μάρθα, because of you, γιατί εν τέλει... Ο τρόπος που εσύ το διαχειρίζεσαι αυτό που μας δημιουργεί πρόβλημα. Ο τρόπος που εσύ έχεις μπει σε αυτό το πράγμα και γιατί, ναι ρε παιδί, στα πρώτα επεισόδια δεν, ξέρεις, το βλέπεις ότι... Ειδικά όσο υποπτεύεσαι που πάει αυτό το πράγμα και θες, ίσως και αυτό να με έκανε να σου στείλω αυτό το μήνυμα κιόλας. Γιατί επειδή υποπτεύεσαι που πάει αυτό το πράγμα, οπότε ξέρεις, το ένστικτο σου θεατής είναι να του πεις, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, απλά διώχτην. Απλά πες όχι. Απλά κόφτο. Πες κάτι καθαρό. Μην κάνεις string along. Μην παίζεις αυτό το. Βάλε τα όρια σου πιο ξεκάθαρα. Βάλε όρια εξ αρχής. Τείχος. Δεν ασχολούμαι, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Αυτό που αυτή μετά θα τα παραβιάσει. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Γιατί αυτό θέλω να διευκρινίσω. Δεν σημαίνει ότι η περίπτωση stalking είναι κάτι τόσο απλό ότι θα πεις εσύ όχι και θα υπάρξει σεβασμός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, το βλέπεις αυτό το πράγμα και λες, άνθρωπε μου. Ξέρεις, ναι. Απλά μην τη σερβίρεις, απλά μην την αφήσεις στο μαγαζί, απλά μην. Και ό,τι έρθει μετά θα το λύσουμε σε δεύτερο στάδιο. Αλλά προφανώς εκεί πέρα είναι που και αυτός βρίσκεται το πάτωμα για να κάνει αυτή την ας πούμε αυτοψυχανάλυση και αυτή τη σπουδή χαρακτήρα. Γιατί σου λέει, γιατί δεν το έκανα αυτό, γιατί μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί την... Οπότε, με αυτό το... Βάλισα, ναι. Ναι, ας πάμε στο spoiler section του podcast. Μπορείτε να σταματήσετε να το ακούτε εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το Baby Reindeer. Το οποίο, by the way, είναι το παρατσούκλι που του βγάζει. Έτσι, τον φωνάζει η Μάρθα. Αυτό είναι το Baby Reindeer. Γιατί διάφοροι με ρωτήσανε τι είναι καν αυτό. Γιατί στο Netflix μας δείχνει κάτι εικόνες με κάτι ανθρώπους, αλλά λέγεται Baby Reindeer. Πού είναι, μου θέλει ένας φίλος, πού είναι το Baby Reindeer? Το λέω, δεν έχει. Δεν έχει αληθινό. Μα και εγώ όταν μου έγραψες ότι είδα, by the way, όλο το Baby Reindeer, είμαι σε φάση, κι εγώ βλέπω το X-Men. Τι θες να κάνω τώρα, δηλαδή, ξέρω εγώ. Θα βάλω ένα τροκουδάκι της αγάπης. Τι μου το λες, τι είναι αυτό το Baby Reindeer και τι με νοιάζει, για το podcast μιλάμε, ξέρεις. Αχ, Θεέ μου.
Οπότε, γιατί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εν τέλει κάπως δεν βάζει αυτά τα όρια τα καθαρά, τι τον οθεί στο να χρειάζεται αυτού του τύπου τη συνεξάρτηση, που είναι και ψιλοπλεονασμός της, όπως το είπα, γιατί συνεξάρτηση είναι ακριβώς αυτό. Μαθαίνουμε στα μισά της σειράς ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Ντόνι, κάποια στιγμή σε εισαγωγικά, όχι, συνεργαζόταν, παύλα μαθήτευε, πλάι σε έναν φτασμένο στον θεατρικό χώρο δημιουργό, παραγωγό, τέλος πάντων. Κάτσε στο θεατρικό χώρο, όχι ότι έχει σημασία, καμία σχέση. Στο τηλεοπτικό ήταν, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Ναι, για μια σειρά, το Cotton κάτι. Cotton Cotton Mouth, νομίζω. Ναι. Κάποια μεγάλη σειρά. Τώρα γύρευε, ποιος θα ήταν αυτός. Αυτό. Και του έλεγε ότι είσαι πολύ μεγάλο ταλέντο, θέλω να συνεργαστούμε, μπλα μπλα μπλα. Και άρχισε λοιπόν ο Ντόνι να πηγαίνει σπίτι του για να δουλεύει πάνω σε σενάρια, να έχουν έτσι ένα back and forth δημιουργικό. Αυτό που συνέβη ωστόσο ήταν ότι επειδή ας πούμε στη δημιουργική διαδικασία ο άλλος πρότεινε χρήση ναρκωτικών, η οποία και γινόταν, όταν ο Ντόνι δεν είχε πια άμυνες, ο τύπος τον παρενοχλούσε. Μέχρι που εν τέλει τον βίασε κιόλας. Και αυτή ήταν και η πρώτη, ας πούμε, χρονολογικά, εμείς δεν το ξέραμε μέχρι εκείνο το σημείο, μέχρι τα μέσα της σειράς, αλλά φαίνεται ότι εκείνη ήταν, ας πούμε, η πρώτη φορά που ο Ντόνι, ενώ γνώριζε ότι του συμβαίνει κάτι κακό, συνέχιζε να πηγαίνει εκεί πέρα και να... Να πηγαίνει και να δουλεύει μαζί του το... Ναι. Παρότι γνώριζε ότι, ξέρεις, δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα. Ας ναι. πούμε, γιατί υποτίθεται προοδευτικά γινόταν όλο και χειρότερο. Δηλαδή ξεκίνησε από, ας πούμε, μια θοπία και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Τώρα αυτό είναι τρομακτικά πολύπλοκό. Και είναι τρομακτικά πολύπλοκό. Απορώ που έχει κάνει αυτή τη σειρά ο άνθρωπος. Δηλαδή τον θαυμάζω για την τόλμη του. Αν μη τι άλλο, δηλαδή έχει υπερτονιστεί το πόσο προσωπική και αληθινή η ιστορία είναι αυτή. Και μιλάμε, βλέπεις αυτή τη σειρά και είναι σαν θέπη που την έχουν αναποδογυρίσει, δηλαδή μας τα λέει όλα. Δεν λέω, δεν έχει πει σε λεπτομέρειες τι μπορεί να έχει αλλάξει, οκ, okay, δεξιά αριστερά. Αλλά πρέπει να είναι και πολλά. Πρέπει να είναι και πάρα πολλά. Όταν γιατί... λες να αλλάξει, τι εννοείς. Να αλλάξει την ιστορία, χάρη να πούμε. Α, τι λεπτομέρειες έχει αλλάξει. Ναι, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι δραματικά σε αυτό που του συνέβη. Κοίτα, είναι πολύ κεντρικό αυτό το πράγμα σε αυτό που λέει για να είναι κάτι που δεν ισχύει. Πώς να το πω, δηλαδή. Ναι. Προφανώς αυτό είναι που. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Ότι εν τέλει η σειρά είναι κρυφά περισσότερο για αυτό παρά για το ίδιο το stalking. Με ένα περίεργο τρόπο. Παρότι για το stalking είναι κατά βάση. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος ασχολείται με αυτό. Αλλά με τη μάρθα, κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά και αυτό που το βρήκα ενδιαφέρον, ας πούμε, στο πώς είναι δομημένη η ιστορία. Γιατί όσο το βλέπα, σκεφτόμουν, OK, ενδιαφέρον, αλλά ξέρεις, this could have been an email. Όχι email, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το βλέπω σαν σειρά αυτό. Πέρα από προφανείς κοινικούς λόγους, ας πούμε. Αλλά δεν... Και βρήκα πολύ ενδιαφέρον το ότι, ας πούμε, στη μέση, δηλαδή να πάμε 7 επεισοδίων και στο μεσαίο σε πάει στο παρελθόν, σου δείχνει μια ιστορία αποκομμένη από την αφήγηση που λέω μέχρι τη στιγμή. Η οποία με έναν τρόπο δεν εξηγεί τα πάντα ακριβώς, αλλά δίνει ένα τεράστιο νέο perspective σε αυτό που έβλεπες και στο ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έχει κάποια από τα θέματα, ας πούμε, πάνω στην εικόνα του και στη σχέση του με άλλους ανθρώπους που έχει, εν πάση περιπτώσει. Και τη στιγμή που επιστρέφει στο επόμενο επεισόδιο πίσω στην ιστορία που παρακολουθούσαμε, ξαφνικά, ξέρεις, ό,τι έβλεπες, ό,τι συμπεριφορές έβλεπες, ό,τι καταστάσεις έβλεπες, ξαφνικά τις διαβάζεις αλλιώς. Δηλαδή είναι κάπως, είναι σαν αποκάλυψη, ταρακούνημα κάπως την ίδια στιγμή. Το ότι στη μέση ακριβώς της αφήγησης έχει ένα interlude που απλά σου λέει εγώ ως Ρίτσαρντ από το μέλλον, κατάφερα και κατάλαβα
ότι η ρίζα του προβλήματος είναι εκεί, είναι αυτό το πράγμα και τώρα θα το... Θα το διαπραγματευτούμε τώρα, θα το, ναι. Ναι, θα το αναλύσω μπροστά σας. Ναι. Αυτό. Πολύ, πολύ θαραλέο πράγμα, δηλαδή είναι πολύ θαραλέο να το κάνεις σπίτι σου ή με τον ψυχολόγο σου, όχι να κάνεις μια σειρά του Netflix, στο Netflix δηλαδή που είναι ανοίχτα, δηλαδή μιλάμε τώρα για, εντάξει, εκτίθεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια συνδρομητές, τρομερό. Υπάρχει μια φράση που υπονέται αρκετά νωρίς στη σειρά, που αναρωτιέται ο ίδιος για τον εαυτό του, αν η ζωή σου είναι εντελώς ανάξια λόγου, μπορεί κανείς πραγματικά να στην καταστρέψει. Το οποίο, ξέρεις, δείχνει το πού βρίσκεται ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, ας πούμε, πώς αξιολογεί τον εαυτό του, γιατί πραγματικά τον αξιολογεί στον πάτο. Ναι, είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται συνέχεια, το πόσο μισεί τον εαυτό του στην πραγματικότητα, το οποίο είναι ένα πολύ σκληρό πράγμα και, ξέρεις, είναι πολλές φορές που, ξέρεις, είναι κάτι που οι άνθρωποι που το νιώθουν αυτό το έχουν πολύ βαθιά κρυμμένο και είναι πολύ σκληρό όταν το συναντάς, γιατί δεν, ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Εννοώ δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εσύ εξωτερικά εννοώ. Είναι πολύ, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι μια τελείως εσωτερική διαδικασία. Ναι, δεν μπορείς να επηρεάσεις άμεσα έναν άνθρωπο που ναι. Βιώνει κάτι τέτοιο, που είναι τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα του. Δηλαδή όλα τα κοπλιμέντα να του κάνεις δεν είναι... Ναι. Δεν έχει να κάνει. Είναι... Ναι, δεν θα μετακινηθεί κάτι. Ναι. Οπότε αυτό που αντιλαμβάνεται σιγά σιγά είναι ότι εντάξει, ναι, ότι η αυτοεκτίμησή του είναι στον πάτο πραγματικά και ότι έχει τόση ανάγκη για προσοχή που εν τέλει αυτό μπορεί να μεταφραστεί μέσα από την καριέρα του και για τη δημοσιότητα, ας πούμε, διασημότητα. Το διαπραγματεύεται και αυτό η σειρά. Ξέρεις πώς, ας πούμε, είναι διατεθειμένος να θεσιάσει, πόσα κομμάτια της ψυχικής του υγείας είναι διατεθειμένος να θεσιάσει μήπως και τελικά πετύχει και γίνει γνωστός. Αλλά αυτό, ναι, οποιοδήποτε τύπο προσοχή, να έχει προσοχή, που ναι, θα ανοιχτεί και τη Μάρθα. Μάλλον θα ανοιχτεί. Θα παίρνει και κάποιο τύπο, ας πούμε, γκροτέσκ, μακάβρια ευχαρίστηση ώρες-ώρες από τα ατέλειωτα email. Δηλαδή, εκεί που τρομάζει και στα αλήθεια τρομάζει, δεν είναι επίφαση. Όντως, ας πούμε, χαίζεται πάνω του γιατί κινδυνεύουν και δικοί του άνθρωποι, επιτίθεται σύντροφό του. Είναι πολλά που συμβαίνουν τραγικά και κανένα από αυτά δεν τα χαίρεται. Ταυτόχρονα, έχει κάποιους μηχανισμούς, ας πούμε, μέσα του που λειτουργούν, που είναι άμυνας, αλλά είναι και έχουν και ρίζα σε αυτή την βαθιά του ανάγκη, πολύ βαθιά του ανάγκη και προσοχή, που τον οδηγεί στο να, αυτό που λέγαμε, να μην οριοθετείται όσο ξεκάθαρα εξ αρχής θα μπορούσε, χωρίς αυτό να του δίνει ευθύνη για τη συμπεριφορά της Μάρθα, έτσι, που είναι, ας πούμε, είναι, δεν είναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά είναι πάρα πολλά αυτά που κάνει. Ναι, κάποια στιγμή όταν αυτή από την, πώς το λένε, την πέφτει η αστυνομία και κάνει πίσω, ξέρω εγώ, αυτός το παραδέχεται, ότι λέει, άρχισε να μου λείπει αυτό το πράγμα, αυτό το μπαράζ ανορθόγραφων email. Άρχισε να του λείπει και μάλιστα είχε κάπως ανανεωθεί και η λίμπιντό του, η οποία ήταν πάρα πολύ, ας πούμε, πεσμένη με όλα αυτά που του συνέβαιναν και... Ναι. Κάπως η σκέψη της Μάρθα, κάποια φωτογραφία της, οτιδήποτε, χωρίς να τον έλκει στα αλήθεια, αυτό που... Ναι, όχι, είναι η κατάσταση, είναι το... Ναι. Τον, ας πούμε, τον ανακοίνησε μέσα του. Στο μεταξύ, έχει και βαθύ shame επίσης ο συγκεκριμένος, το οποίο το βλέπουμε σχετικά νωρίς, γιατί ενδιαφέρεται... ερωτικά για μια τρανς γυναίκα, αλλά η ντροπή που νιώθει γι' αυτό τον οδηγεί στο να συστηθεί με άλλο όνομα, της λέει ότι κάνει άλλη δουλειά. Εν τέλει αποκαλύπτονται βέβαια αυτά τα πράγματα, της λέει την αλήθεια και τα βρίσκουν κιόλας, κάνουν και μια σχέση και με πολύ όμορφα στοιχεία είχε αυτή η σχέση, αλλά είναι η βάση, ας πούμε, της σχέσης αυτής ήταν το ψέμα, επειδή εκείνος κάπως δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι
μου αρέσει μια τρανς γυναίκα, θα ήθελα να την γνωρίσω, ας πούμε, καλύτερα. Ναι, γιατί είναι και μια... αυτό μια θεματική. Είναι, έχει τόσα πολλά το Baby Reindeer. Δεν ξέρω πώς τα. Πραγματικά ναι. Δηλαδή εκεί που σα δείχνει, εσεί κάτι σου πετάει κάτι άλλο στο τραπέζι. Και λέει, κοίτα, αυτό συνέβη λόγω αυτού. Και σε φάση ένα λεπτάκι λίγο. Εδώ προσπαθώ ακόμα να χωρίσω λίγο αυτά τα πράγματα. Γιατί το βάζει και αυτό, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το τραυματικό πράγμα που του είχε συμβεί. Ναι. Όπου άρχισε να αναρωτιέται. Σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του του ίδιου, ότι είχα πράγματα, εγώ κάτι, τι... είδε κάτι αυτός ο άνθρωπος και με πλησίασε με αυτόν τον τρόπο, ναι, σε μένα. Τι ναι, είναι αυτό που εμένα τέλος πάντων μου ξυπνάει την επιθυμία, τι είναι ακριβώς, ήταν αυτός, ήταν η ντροπή, ήταν, βάζει πάρα πολλά πράγματα μέσα και λες... Και δεν τα απαντάει και όλα, εν τω μεταξύ. Δεν είναι εύκολο να τα απαντήσω. Δεν, αλλά πώς να τα απαντήσει αυτό, ναι, ναι. Και μόνο ότι βάζει όμως κάποια πράγματα μέσα, εγώ το βρίσκω πολύ. Ας πούμε, θα λέω, δηλαδή... Τρομακτικά θα λέω, δεν ξέρω πώς έχει γράψει αυτή τη σειρά. Πρόκειται τρομερά πολύπλοκα πράγματα εκεί πέρα ως προς αυτή τη διάσταση. Όπως και σχετικά με το, επειδή το αγγίξαμε πιο πριν λίγο, σχετικά με το ότι υπάρχει μια τάκα σε κάποιο σημείο, εκεί που έχει το ξέσπασμα, αν θυμάμαι καλά είναι, πάνω στη σκηνή που τα λέει όλα. Που με κάποιο τρόπο αυτή η σειρά είναι κάπως μια μέτα, πώς το λένε, απεικόνιση αυτού του πράγματος. Δηλαδή είναι κατά η σειρά. Δεν ξέρω αν συνέβη στην πραγματικότητα όντως κάτι τέτοιο σε αυτόν. Δεν ξέρω, νιώθω ότι θα υπήρχε κάπου αυτό το βίντεο μου είχε συμβεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση νιώθω ότι αυτή η σειρά, το θεατρικό, είτε αυτό ο τρόπος που λέει αυτή την ιστορία τέλος πάντων, είναι κατά κάποιο τρόπο το δικό του αντίστοιχο ξέσπασμα του έκτου επεισοδίου. Είναι κατά κάποιο τρόπο το nervous breakdown, θα τα ξεράσω όλα. Όλα. No filter, όλα, πάρτε τα όλα. Και σε αυτή τη δικασία λέει κάποια στιγμή κιόλας, αναφέρεται στο ότι θα έπρεπε να έχει πει όχι, θα έπρεπε να μην έχει πάει, θα έπρεπε να μην έχω κάνει αυτό, και μονολογεί κιόλας τα γρήγορα ότι ναι, ξέρω ότι δεν ρίχνουμε την ευθύνη στα θύματα, αλλά εντάξει. Κάπως τη ρίχνει στον εαυτό του. Δηλαδή, και εκεί υπάρχει μια πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Εγώ δηλαδή δεν τολμώ να πάρω. Δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Γενικά τα επιζώντα άτομα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία σκέψη, είναι γνωστό. Ναι. Και γι' αυτό και δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς ακόμα πιο δύσκολο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, ναι. Αν έχει ζήσει κάτι, μπορεί να είναι κάτι πιο. Τώρα δεν θα κάνουμε τους Ολυμπιακούς της παρενόχλησης εδώ και της κακοποίησης, αλλά ακόμα και κάτι πιο μικρό, πιο στο scale, ας πούμε, να σου έχει συμβεί από έναν βιασμό, πάντα αναρωτιέσαι, θα μπορούσα να είχα πάρει εγώ μια διαφορετική απόφαση που να έχει οδηγήσει σε ένα άλλο αποτέλεσμα. Το δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς. Τα ίδια τα άτομα το βιώνουν. Αυτό το και πράγμα. Και τα ίδια τα άτομα, εν τέλει, ξέρεις, ίσως καταφέρουν κάποια στιγμή να ξεδιαλύνουμε στο κεφάλι του το τι είναι. Από πού προήλθε το κάθε τι πράγμα και πού έγινε κακό και όλα αυτά τα πράγματα. Σίγουρα ναι, δεν είναι δικός μας ρόλος να ρίχνουμε το φταίξιμο στο θύμα. Είναι βέβαια ρόλος αλλά... της αστυνομίας να προστατεύει. Είναι σίγουρα ρόλος της αστυνομίας να προστατεύσει. Ναι. Οπότε ναι, γι' αυτό ρε παιδί μου το βρίσκα. Δηλαδή, ως διαπραγμάτευση περισσότερο αυτό το πράγμα, το βρήκα πάρα πολύ δυνατό το ότι το κοίταγα μπροστά μου. Ότι είχα αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος απλά πήρε ένα μικρόφωνο και είπε σε όλο στον πλανήτη αυτά είναι όλα. Αυτές είναι όλες οι αντικρουόμενες σκέψεις που έχω για τον εαυτό μου, πολλές εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σκοτεινές και αρνητικές και δυσάρεστες και αμφισβητώ τα πάντα για τον εαυτό μου, από την σεξουαλικότητά μου μέχρι πώς να το πω, το φέρσιμό μου και το πόσο προοδευτικός είμαι στην πραγματικότητα. Δηλαδή ακόμα και αυτό το βάζει μέσα, το ότι, ναι. Το ότι ναι, μπορεί να το λέμε, αλλά στην πράξη αυτός κόλωσε εκείνη τη στιγμή, έκανε πίσω, του είπε αυτή φίλαμε και αυτός απλά βγήκε από το μετρό και έφυγε. Ναι, να, μιλάμε για την τρανς μελλοντική του σύντροφος εκείνη τη φάση, που δεν ήταν σύντροφός του, ναι. Η οποία πάρα πολύ, δηλαδή, η υπομονή αυτής της γυναίκας. Εγώ πριν που είπες αυτό God. Ότι με ποιον είμαστε σε αυτή τη σειρά, ας πούμε, ξέρεις, εγώ είμαι σφασί, εγώ με αυτήν, δηλαδή με την Τέρι. Δηλαδή, πραγματικά είναι ορισμός του, εγώ δεν έκανα τίποτα, εγώ τι φταίω. Ναι, ναι, αυτό, εγώ τι φταίω, εγώ τι έκανα, ναι, εγώ τι έκανα. Τίποτα, υπέροχη. Το άλλο επίσης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σχετίζεται βέβαια, το έχουμε ήδη ψηλοαναφέρει, αλλά θέλω να σταθούμε λιγάκι. Είναι ότι κάπως αγγίζει και αυτή την ιδέα ότι το τραύμα ενός ανθρώπου που έχει βιώσει κάτι ή παύλα και κάποιο θέμα στην ψυχική του υγεία που μπορεί να υπάρχει ενός ανθρώπου
τον κάνει όχι ξεχωριστό και είναι αυτό κάπως μέσα μας που δεν θέλουμε να το απαραίτητα να το διώξουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι είμαστε χωρίς αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, που πόνεται πρώτη φορά. Δηλαδή, ξέρω και ανθρώπους που, δηλαδή, στον κύκλο μου που το διαπραγματεύονται αυτό το πράγμα στη θεραπεία τους. Είναι και πολλοί καλλιτέχνες που έχουν μιλήσει για τέτοιου τύπου δεκανίκια. Ας πούμε τώρα, off the top of my head, ας πούμε, σκέφτομαι την Τζένιφερ Λιούις που φανταστική ηθοποιός, μαύρη την έχετε σίγουρα δει, αν δεν σας έρχεται με τη μία στο μυαλό, είναι legend και Broadway και τόνα και τ' άλλο, είναι τρομερή, η οποία ας πούμε είχε διαγνωστεί κάπως αργά στη ζωή της με διπολική διαταραχή και η πρώτη της αντίδραση ήταν ότι κοίτα, εγώ δεν θα θέλω να πάρω φάρμακα γι' αυτό. Γιατί ναι, θα μου στερήσει σε μένα, η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ γνωστή για τον πρίο της, έχει φοβερή ενέργεια, είναι ρε παιδί μου, ναι. Είναι πολύ, ξέρω κι εγώ πολλά άτομα που είναι σε μια τέτοια αντίστοιχη, σε ένα τέτοιο αντίστοιχο δίλημα και την εισαφάσω ότι ναι, άμα μου κόψει εμένα αυτό που με κάνει αυτό που είμαι. Ναι. Και βέβαια, μιλώντας για τη Λιούις, επειδή έχει κάνει ουσιαστικά μια προσωπική καμπάνια εναντίον αυτού του τύπου σκέψης, ήταν ότι, ξέρεις, όχι απλά μου κάνανε καλό τα φάρμακα εν τέλει, δεν μου κλέψανε κάτι από τη στη συγκεκριμένη έτσι, περίπτωση που προφανώς βοηθήθηκε. Γιατί, okay, δεν είναι όλα flat, ας πούμε, ζώδια. Ναι, αλλά στη δική της περίπτωση λέει απλά μπορώ πια να συνυπάρχω με άλλους ανθρώπους χωρίς να τους αποτρελάνω, ας πούμε. Είμαι πιο καλή συνεργάτρια και όντως, αν δείτε από συνεντεύξεις της, ότι δεν έχει χάσει δράμη από την ενέργειά της και από το αυτό που την έχει κάνει τόσο γνωστή, την εκπέμπει κάτι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, δυνατό η συγκεκριμένη γυναίκα. Και είναι ωραίο γενικά να σκεφτόμαστε έτσι και να προσπαθούμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι, ναι, okay, το τραύμα μπορεί να είναι μέρος μας, ή, ας πούμε, αλλά δεν νομίζω ότι, εφόσον έχει διαμορφώσει και κάποια πράγματα μέχρι ένα σημείο, δεν νομίζω ότι εάν επουλωθεί κάτι, μετά ξαφνικά παθαίνεις μια, πώς να πω, reset, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις, ας πούμε, δεν θα περιλαμβάνουν και κάποια χαρακτηριστικά που ξέρεις ότι έχεις σαν προσωπικότητα. Δεν μιλάω για συμπεριφορά, δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Απλά μου φαίνεται ένας πολύ υγιής τρόπος να σκέφτεται κανείς πάνω σε αυτό. Ή θυμάμαι, ας πούμε, παλιά που αυτό μας πάει αλλού, αλλά που έλεγε η Γκάγκα ότι, η Lady Gaga, ότι ξέρεις, η χρήση των ναρκωτικών, ας πούμε, και μιλάω και για ελαφριά πράγματα, το είχε συνδέσει πάρα πολύ με τη δημιουργικότητά της. Αλλά όταν άρχισε να το κάνει, δηλαδή μέσα στη μέρα της έβλεπε ότι δεν είναι πια λειτουργική. Τώρα αυτό είναι που σας λέω χρόνια πριν αυτή τη συνέντευξη, που με ευχαριστούν που φαίνω στο μυαλό μου, μπορεί να είναι και 8 ετία. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή λέει, ξέρω εγώ, στην μπανιέρα μου, έτρεχε απλά το νερό, δεν ήξερα καλά-καλά που είμαι, που βρίσκομαι κτλ. Και καθόμουν, λέει, και σκεφτόμουν να λέω, loser, ξέρω εγώ, you're wasting time. Μόνο αυτό, δηλαδή δεν είναι ότι σε ενισχύει τόσο που αυτό, δεν σε κάνει αυτό στάρ και συνθέτρια και τραγουδίστρια καλή. Οπότε δεν στηγείς εγώ σε αυτό το πράγμα. Το οποίο και συνέβη. Δηλαδή, το κατάφερε. Οπότε, αυτό μου αρέσει πολύ σαν σκέψη ότι, ξέρεις, ας προσπαθήσουμε έστω λίγο να φέρουμε βόλτα πέντε πράγματα και ίσως και κάποια άλλα θα μπουν στη θέση τους μετά. Πιο εύκολα από ότι το έχουμε στο μυαλό μας. Όχι εύκολα μάλλον, γιατί μόνο εύκολα δεν είναι αυτά τα πράγματα. Ότι δεν θα καταστραφεί κάτι τρομερά δομικό. Δομικό, ναι. Αυτό. Και είναι κάτι που το πιάνει αυτό η σειρά. Με τον τρόπο που μπορεί να το πιάσει. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, διαπραγματεύεται κάτι δημιουργικά που του συνέβη. Έτσι. Και το πώς το πώς, τέλος πάντων, το χρησιμοποιεί, έχει φυσικά άμεση σχέση με το πώς, ναι, πώς βγάζει το, πώς βιοπορίζεται, πώς να το πω. Ναι, προφανώς. Ναι. Το οποίο, αλλά δεν είναι και το μόνο πράγμα που έχει κάνει, έτσι, θέλω να σου πω. Ναι,
έχει παίζει και εδώ και έχει, παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι το μόνο στο οποίο έχει καταφέρει να αποδώσει κάτι που έχει να κάνει με το τραύμα του και μόνο από αυτό έχει κάνει επιτυχία. Δουλεύει ως κωμικός και stand-up comedian και αργότερα και σε άλλα πράγματα πολλά χρόνια τώρα. Ελπίζω με καλύτερο υλικό από αυτό που είδαμε στη σειρά. γιατί... Εννοείς το stand-up, Ναι, ναι, το stand-up. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό δεν έχω γνώμη, δεν έχω δει καθόλου. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Απλά ό,τι είδε σειρά σου λέω. Είναι ενδιαφέρον και αυτό, ρε παιδί μου. Ότι ξέρεις, βάζει και τον εαυτό του σε μια κατάσταση ότι. Κάπως, ρε παιδί μου, είναι, ξέρεις, του λένε όλοι ότι δεν είναι και πολύ καλός. Ότι ό,τι βλέπουμε από τη ρουτίνα του είναι λίγο. Ξέρεις, cringy και μέτρο delivery. Και, δηλαδή, κάπως δεν παρουσιάζει τον εαυτό του, ρε παιδί μου, ως κάποιο κρυφό διαμαντάκι που θέλει λίγο για να ξεπεταχτεί. Είναι σαν να σου λέει ότι. Ισχύει, έχει πολύ δίκιο. Φτιαρίζουμε. Έχουμε, δηλαδή, είμαστε στον πάτο και σκάβουμε. Και ποιο ξέρει πώς θα καταφέρουμε να βγούμε από εδώ μέσα. Mm-hmm. Κατάφερε εν τέλει και μπράβο του. Απλά ξέρει. Είναι ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Δεν παρουσιάζει τον εαυτό του ως κάποια παρεξηγημένη ιδιοφυΐα, ας πούμε. Είναι σε φάση ότι το πράγμα δεν πολύ τραβάει κιόλα. Έχει ενδιαφέρον επίσης να μιλήσουμε. Καταρχάς, μου άρεσε προς το τέλος η σκηνή που πάει η Κίλη, που είναι η πρώην του. Και τον βρίσκει και απλά τον του λέει να έρθει πίσω, ρε παιδί μου, στο σπίτι της μητέρας της. Το βρήκα ωραίο σαν σκηνή, γιατί υπήρχε κάτι ανίποτο εκεί πέρα και μια κατανόηση του ότι ξέρεις, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν μπαίνει αυτή μέσα και αυτός είχε απλώσει τα πάντα, λες και ψάχνει τον Zodiac, ας πούμε, στους τοίχους για να. Το σκέφτηκα και εγώ εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Για να λύσει το μυστήριο κτλ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που λες. Okay, λοιπόν, ανάσα. Εδώ δεν πάνε καλά τα πράγματα. Λίγο. Να δούμε τι θα κάνουμε. Και είχε στο μυαλό ότι... της ναι, να τον πάει σε ένα μέρος που θα είναι αρκετά ασφαλές, αρέσει... ώστε να αρχίσει να το αποδείξει. Και μου αρέσει που δεν δίνει λέξεις στο ότι δεν είσαι σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Mm. Είναι κάπως σαν να το. Δηλαδή, κάπως το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε, κάθεται δίπλα του, του φέρεται τρυφερά και τον καλεί πίσω. Δηλαδή, that's it. Το βρήκα πολύ ωραίο σαν σκηνή, ήταν δηλαδή αρκετά powerful. Και μετά είναι πολύ ενδιαφέρον και το φινάλε. Έτσι, δηλαδή ο τρόπος που αποφασίζει να το κλείσει. Για πες. Το ότι ας πούμε δεν δίνει ας πούμε να. Δηλαδή, ναι, ξεφορτώθηκε τη Μάρθα, ναι, κατάλαβε πολλά πράγματα για τον εαυτό του, αλλά δεν δίνει ας πούμε ένα χολιγουδιανό. Ας πούμε καθαρό happy end σε αυτό το πράγμα. Γιατί ουσιαστικά τον δίνει να επιστρέφει πίσω στον διαστή του βασικά. Και να. Παίρνει από αυτόν κάτι. Δηλαδή, ξέρεις, μια συμφωνία με τον διάβολο κατά κάποιο τρόπο, ότι ναι, τώρα θα πληρώνομαι. Του λέει αυτός, τώρα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, τώρα θα πληρώνεσαι, δεν θα γίνονται αυτά. Ναι. Ελπίζω. Και αυτός είναι σε φάση, οκ, okay, μέσα. Ξέρεις, το οποίο είναι ένα πολύ είναι πάρα σκοτεινό πολύ... καλυθινό σημείο να τελειώσεις αυτή την ιστορία. Και γίνεται και σκοτεινότερο αν με ρωτάς, γιατί μετά από αυτή τη συνάντηση πηγαίνει σε μία pub και η τελευταία σκηνή είναι Φυστά. Ότι παραγγέλνει και συνειδητοποιεί ότι δεν έχει μαζί το πορτοφόλι του και λέει στον μπάρμαν, ας πούμε, ότι φίλε, πω, σκατά ξέρω εγώ, δεν έχω το πορτοφόλι μαζί και του λέει άλλος, it's okay, it's on me. Ναι. Και τον κοιτάει, είναι... Ναι, είναι μια αντιστροφή της πρώτης σκηνής που αυτός κέρασε τη Μάρθα, το οποίο εγώ το εκλαμβάνω ως ξέρεις, σαν να σου λέει ότι κάπως αυτή η ανάγκη για τέτοιου τύπου σχέσεις και επιβεβαιώσεις και τα λοιπά δεν εξαφανίζεται, δεν είναι ότι ξεριζώθηκε από μέσα μου και τελείωσε και δεν θα μπω ποτέ ξανά σε τέτοια διαδικασία. Όχι, γιατί φαίνεται αυτό με το κάπως νιώθουμε ότι ανά κάτι που θα τον κάνει να καταλάβει ακόμα καλύτερα τη Μάρθα. Ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα και κάνει τώρα ας πούμε κάποιο τύπου imprinting πάνω στον μπάρμαν, δηλαδή κάτι του συμβαίνει, όχι ότι θα γίνει stalker, απλώς ότι... Όχι, ναι. Δεν είναι τόσο literal, δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι ξέρεις, απλά σαν ένα, δηλαδή ξέρεις, είναι ένα κυκλικό στοιχείο, σαν ότι ρε παιδί μου κάπως υπάρχει ένα σπιράλ σε αυτά τα πράγματα και ξέρεις, ούτως ή άλλως εγώ πιστεύω ότι σε τέτοιες... περιπτώσεις, ξέρεις, όταν καταλαβαίνεις κάτι για τον εαυτό σου, δεν σου λέω απαραίτητα να έχει συμβεί κάτι τόσο άσχημο όσο και τραυματικό όσο συνέβη σε αυτόν, αλλά γενικότερα όταν καταλαβαίνεις κάτι για τον εαυτό σου, δεν είναι ότι ξαφνικά ξυπνάς ένα πρωί και το έχεις βγάλει από μέσα και τελείωσε και αυτό ήταν. Η ελπίδα είναι ότι θα έχεις μια περισσότερη αυτογνωσία πάνω στο τι είναι αυτό που σου συμβαίνει και γιατί. Και το καλό σενάριο για μένα είναι, ξέρεις, ότι θα συμβαίνει με λιγότερο intensity, με πιο περιορισμένα, πιο... Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά ξυπνάς να μπορείς άλλος άνθρωπος, δεν νομίζω ότι δεν είναι χειρουργείο αυτά τα πράγματα. Οπότε
ξέρεις, ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα του πώς τελειώνεις μια τέτοια ιστορία. Δεν είναι ότι μπορείς να πεις ξαφνικά ξύπνησα ένα πρωί και κλαίδανε τα πουλάκια και εγώ δεν θα έχω ποτέ ξανά την ανάγκη για τέτοιου τύπου επιβεβαίωση από κανέναν και ότι. Ξέρεις, ναι. Το έκανε θεατρικό και μετά σειρά. Ξέρω εγώ, ναι. Δεν έχει τέτοια. Δηλαδή, ναι. Κάπως ναι, επιστρέφει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει σημαντικά πράγματα να πει. Οπότε. Σαφώς. Ναι, ξέρεις, προφανώς το επάγγελμά του τροφοδοτεί αυτή την ανάγκη. Οπότε, αν έχει βρει έναν τρόπο. Να είναι αυτός ο τρόπος, μάλλον. Ναι. Okay. Δηλαδή. Δεν τον κρίνω εγώ τον Χριστιανό, δεν τον ξέρω. Αλλά. Ναι, αν μπορεί να το κάνει channel με αυτόν τον τρόπο. Και να μην χρειάζεται άλλου τύπου συνεξαρτήσεις. Σούπερ. Mm-hmm. Δηλαδή, κερδίζουμε όλοι. Γιατί, εντάξει, όταν κάνεις μια δουλειά που έχει και λίγο με την έκθεση να κάνει, μπορεί να είναι και μικρή η έκθεση αυτή, η δική μας. Σου λέω τώρα, που έχουμε ένα podcast, εγώ μιλάμε. Προφανώς, αλλά... ναι, γίνεται με ένα τέτοιο ασφαλείας. Δηλαδή, θα έχουμε μια, δεν ξέρω, θα κοιτάω εσένα, ένα μικρόφωνο, θα κοιτάω την κάμερα. Δεν είναι το ίδιο με ένα θεατρικό ή κάτι. Αλλά, ρε παιδί μου, σίγουρα θέλουμε να πούμε μια γνώμη έξω από το σαλόνι μας. Προφανώς. Κάτι τροφοδοτείται και εδώ. Οπότε, ναι. Τι αυτό το ξαφνικό, η ξαφνική ψυχανάλυση του pop για τις δύσκολες ώρες. Πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες. Δηλαδή, σπάνια έχουν υπάρξει δυσκολότερες. Θες κάτι να προσθέσεις σε σχέση με το Baby Reindeer? Όχι, νομίζω αρκετά υπόθηκαν. Ήταν ένα καλό άνθρωπος. Και εγώ το σκεφτόμουν αυτό. Γιατί είναι πραγματικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ακραία έκθεση αυτή τη στιγμή. Οπότε. Δηλαδή, μπορούσα. Έλεγα και στο Θοδωρή όταν μου έστειλε αυτό το μήνυμα. Όταν μιλούσαμε για το τι θα κάνουμε στο podcast και τα λοιπά. Και έγινε αυτό ο διάλογο. Του είπα. Θα έχει νόημα να έχει υπόψη σου ότι είναι αληθινή υπόθεση. Και ότι. Ναι, είναι ο τύπο που θα δει να το. Ο πρωταγωνιστής είναι που το έχει πάθει κιόλα αυτό. Ναι. Γιατί. Έχει και, δεν σου λέω ότι μπορεί κάποιο ρε παιδί μου σε κάποια μεριά της γης να μην το πάρει αυτό το πράγμα πρέφα και να δει απλά μια σειρά. Και να μην ξέρει αυτή τη λεπτομέρεια ότι είναι αληθινό. Και πάλι έχει πολλά να του δώσει. Όχι, απλά αν το ξέρεις κιόλας αυτό. Απλά σίγουρα αν δεν το ξέρεις, κάπως είναι πολύ πιο εύκολο να αποστασιοποιηθείς και να πεις τώρα εντάξει, το παρακάνανε. Δηλαδή υπερβολή ρε παιδί μου και αυτό. Και αυτό ναι, έκανε. Γάμο, το ενώ εδώ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μετά το επιτέθηκε κιόλας. Δηλαδή έλειος. Ναι. Κάπως είναι πιο εύκολο να το δεις ως fiction. Και να... Ναι, ναι, ναι. Και να αποφασίσεις τι είναι αυτό που θα σε επηρεάσει. Ξέρεις. Θέλω να πω, πριν κλείσουμε, ότι αυτή η σειρά σπανίως με έκανε να γελάσω στα αλήθεια. Δεν, δηλαδή, δεν... καταλαβαίνω γιατί χαρακτηρίζεται μαύρη κωμωδία, αλλά τέλος πάντων. Παρόλα αυτά... Η θρίλερ έχει πάρα πολλά, δηλαδή έχει, πάρα αυτή, πολλά. Έχει κάτι strings σε κάποια φάση, σε πιάνει λίγο μια αγωνία και κάπως νιώθεις ότι θα έρθει και jump scare σε κάποια φάση. Δηλαδή, έχει πολύ, έχει... πολύ τρομερά, τρομακτικά έντονο το δραματικό στοιχείο, όλα αυτά τέλος πάντων, αλλά υπάρχει μια ατάκα στο φινάλε που πάει και λέει στους γονείς του τα πάντα, τους εξηγεί, το Νατάλο, έχω περάσει αυτό και εκείνο και που τον ξεπροβοδίζουν, ας πούμε, τον πάνε στο τρένο και κάθε στη θέση του και είναι ο πατέρας του έξω από το παράθυρο και του φωνάζει «Καλή τύχη με αυτή την τρανσέξουαλ!» «Τόσο με την τρανσέξουαλ!» Τόσο αξιαγάπητα τάτ στιγμή, ξέρω εγώ, δηλαδή... Ήταν τέλειο. Γενικά το κομμάτι με τους γονείς του ήταν και αυτό πολύ ωραίο. Ναι, δεν το πιάσαμε αυτό, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Είχε πολύ ωραία διαχείριση, ναι. Πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραίο και η σκηνή που τους τα λέει όλα είναι πολύ, πολύ δυνατή και που ο πατέρας του, ας πούμε, του αποκαλύπτει εκεί μια δική του... Ναι, ότι... τράβολο περίπτωση, μια δική του περίπτωση. Κάπως τα λένε όλα εκεί πέρα με τα βλέμματα, η μητέρα... Ελπίζω να ήταν και αυτό πραγματικά βγαλμένο από τη ζωή του, ενώ ολόκληρο όπως το είδαμε, γιατί πολύ ωραία διαχείριση γονέων όταν ακούνε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εύχομαι όντως αυτό να συνέβη στον άνθρωπο αυτό, γιατί είχαν πλήρη αποδοχή και όχι μόνο, ο πατέρας του ήταν σε φάση όταν αυτός αναρωτήθηκε ότι δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα με δείτε ξανά ως άνδρα με αυτό που μου συνέβη, ξέρεις, πρόπερα άνδρα και αυτά. Τέλος πάντων, εσύ άμα σου λέγατε ότι έχω περάσει κάτι αντίστοιχο, δεν θα βλέπεις, ας πούμε, τον μπαμπά σου σαν άντρα, θα με βλέπεις για κάτι λιγότερο και του εξηγεί τέλος πάντων ότι μεγάλωσα στην Καθολική Εκκλησία, κάτι θα πρέπει να σου λέει αυτό.
Ναι. Άρα προφανώς του έχουν συμβεί πράγματα που δεν θα έπρεπε να του συμβούν και του μπαμπά να το ναι. έχουν συμβεί. Και είναι πολύ ωραία η στιγμή που σηκώνονται μετά από αυτό και πάνε να αγκαλιαστούν και υπάρχει αυτή η αμηχανία που κάπως ο γιος, ας πούμε, δεν, ο Ντόνι δεν ξέρει αν θέλει να τον αγγίξει. Δηλαδή κάπως έτσι το ξέλαβα εγώ. Ήταν μια πολύ, υπάρχει μια, αυτή η αμηχανία του απλώνει το χέρι του σαν να... Πάνε να κάνει χειραψία, ας πούμε. Σαν να πάνε να κάνει χειραψία, λες και ήταν ασφαλιστής, ξέρω εγώ, και θέλει να χαιρετήσει, ας πούμε. Και ο πατέρας του κατευθείαν το καταλαβαίνει και απλά το πρόβλημα όλο πέρα και τον παίρνει σε μια αγκαλιά και δειλά-δειλά και ο άλλος, ας πούμε, αρχίζει να τον αγκαλιάζει. Πολύ ωραία στιγμή. Έχει κάποια τέτοια μέσα στη σειρά απλωμένα πολύ δυνατά. Anyway, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε για X-Men, λέω. Την επόμενη εβδομάδα κάτι λίγο πιο ελαφρύ. Αν και εντάξει. Και στο X-Men έχει απλά επειδή έχει χρωματάκια. Έχει χρωματάκια. Έχει κάτι χρωματάκια. Έχει κάτι Mickey Mouse εκεί πέρα, κάτι ο Captain τέτοιο και ο άρχοντας του μαγνητισμού. Δηλαδή, λοιπόν, ας... Καταπίνεται πιο εύκολα από αυτό που είδαμε. Οπότε, stay tuned για τους X-Men την επόμενη εβδομάδα. Εμάς μας ακούτε στο Spotify, στο Apple Podcast και φυσικά μας βρίσκετε στο Facebook Group Pop για τις δύσκολες ώρες. When we make that sequel, motherfucker!